το. Απ' τα λίγα είναι πράσινα εντός και εκτός εισαγωγικών χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλη την Ελλάδα. Και καλό θα είναι και σε επίπεδο Κρήτης να παραδειγματιστούμε. Και γιατί πράσινο? Συνήθως μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Θέλω να το πάμε λίγο στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών. Καθώς το συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, Εύη, πώς τροφοδοτείται? Από αυτόνομα φωτοβολταϊκά. Έβαλα λοιπόν ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό. Κανείς δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε. Διανύουμε και ενεργειακή κρίση αναφορικά με το κόστος και την κατανάλωση. Και έχουν προκαλέσει τις εντυπώσεις. Και η εικόνα, το πλάνο σε ζωντανή σύνδεση. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε, κάνει το γύρο της Ελλάδας. Πάμε στο Δήμαρχο, τον κύριο Τζούμα, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, να πούμε περισσότερα. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τη Σκιάθο, καλησπέρα. Συνήθως όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα με τόσα λαμπάκια, τέτοιο φωτισμό εντυπωσιακό, ειδικά αυτή την περίοδο κρατάμε την ανάσα μας και λέμε άντε να το κλείσουμε 2-3 ώρες. Εκεί δεν έχετε πρόβλημα? Ξέρετε ότι μας έχει απασχολήσει από πολύ νωρίς, από αρχές του φθινοπόρου, πώς θα στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μιας και είχε ξεκινήσει ήδη η ενεργειακή κρίση. Οπότε σκεφτήκαμε αυτό, να εγκαταστήσουμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για να δώσουμε φως στο δέντρο και χαρά στους συνδημότες μας. Έτσι λοιπόν τα 60.000 περίπου λαμπάκια του δέντρου παίρνουν ενέργεια από ένα φωτοβολταϊκό που έχουμε εγκαταστήσει ακριβώς δίπλα μερικά μέτρα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έχει αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Να σας πω ότι είναι μια πολύ έτσι έξυπνη εφαρμογή, μπορώ και να σας τη δείξω. Είναι αυτή εδώ η εφαρμογή, στην οποία έχει ένα διακόπτη που αν τον πατήσω θα σβήσει τώρα το δέντρο και αν τον ξαναπατήσω θα ανάψει. Μα τι λέτε τώρα. Συμβαίνει ακριβώς γιατί μας δίνει αυτή τη δυνατότητα το φωτοβολταϊκό αυτό, να έχουμε έτσι όποτε θέλουμε να τα ανάβουμε και να το σβήνουμε. Φαντάζομαι σε εσάς, όχι στον κάθε πολίτη, ανάλογα τη φωτογραφία που θέλει. Έτσι, ναι, ακριβώς. Και μετά τις 2 το πρωί που δεν υπάρχει και κίνηση στο λιμάνι και είναι ήσυχα, το σβήνουμε. Και ανάβει πάλι το επόμενο απόγευμα. Χθες έγινε η εκδήλωση με το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με μεγάλη συναυλία που είχαμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που καθιερώσαμε αυτό το θεσμό με συναυλία της Άλκης Πρωτοψάλτη. Και χαιρόμαστε γιατί έχουμε καταφέρει να είναι μια γιορτή για όλους τους δημότες. Ένα μεγάλο κάλεσμα που έρχονται έτσι όλοι με την καλύτερη διάθεση να ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να δώσουμε χαρά και αισιοδοξία στους συνδημότες μας εν ώψη των εορτών. Βέβαια, έχουμε ακόμα ένα πρόγραμμα με 20 περίπου εκδηλώσεις μέχρι τα Θεοφάνεια, με την υποστήριξη συλλόγων, των σχολείων, των μαθητών και του Δήμου, βέβαια. Ένα πρόγραμμα που αφορά όλους, μικρά και μεγάλα παιδιά. Εγώ βλέπω, Δήμαρχε, ότι το νησί σας, η Σκιάθος, δεν είναι ένας ιδανικός προορισμός μόνο για το καλοκαίρι, αλλά επιχειρείτε να διατηρηθείτε στο προσκήνιο και το έχετε πετύχει και μέσα από χειμωνιάτικες δράσεις, εορταστικές, χριστουγεννιάτικες δράσεις, έτσι δεν είναι? Το πιστεύουμε αυτό πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι ένας προορισμός που για 2 μέρες ή για 3 μέρες κανείς μπορεί να περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα δίκτυο μονοπατιών που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα. Είχαμε κάνει και σύνδεση τότε με το Παγκόσμιο Συνέδριο των Πεζοπόρων που κάναμε το Σεπτέμβριο. Έχει ιδιαίτερα μνημεία όπως το μοναστήριο της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, που είναι από τα πιο σημαντικά της χώρας, μια σχεδόν σχεδιάστηκε η πρώτη ελληνική σημαία. Έχει το μεσονικό οικισμό του κάστρου. Δηλαδή για 3 μέρες θα περάσει κανείς ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Εμείς φροντίζουμε να το κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον, τόσο για τους επισκέπτες, τους ενδυνάμει που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά και κυρίως για τους δημότες την περίοδο αυτή. Μάλιστα. Το μήνυμά σας στους κριτικούς εκεί από την ξεχωριστή πράσινη Σκιάθο, ποιο είναι? Κοιτάξτε, εμείς την Κρήτη την έχουμε στην καρδιά μας. Είναι πρωτοπόρος και στον τουρισμό και στον πολιτισμό. Είναι ιδιαίτερα έτσι αγαπητός προορισμός σε πολλούς από εμάς εδώ. Και θα θέλαμε να αναπτύξουμε έτσι μια συνεργασία. Έχουμε και μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο από τα Χανιά, τον Σημανδυράκη, που κάνει και αυτός έτσι σπουδαία πράγματα. Και με τον Δήμαρχο από το Ρέθυμνο, που είναι και πρόεδρος των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Έχει πολλά να μας διδάξει η Κρήτη. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να είστε καλά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ.